μπορέσουν οι καλλιέργειες σήμερα να θρέψουν την ανθρωπότητα, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από την προσαρμογή των φυτών στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς επιχείρησε να κατανοήσει το Εργαστήριο Γεωργίας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνώντας τους εγχώριους πληθυσμούς σιταριού. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση εγχώριων πληθυσμών μαλακού και σκληρού σιταριού ως προς την αντοχή του στην ξηρασία, αλλά και στον προσδιορισμό των προσαρμοστικών μηχανισμών που καθένας από αυτούς διαθέτει. Όταν λέμε προσαρμοστικούς μηχανισμούς, εννοούμε μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που ο καθένας από αυτούς τους πληθυσμούς αναπτύσσει για να αντεπεξέλθει σε συνθήκες έλλειψης νερού. Τις πληροφορίες αυτές, τις οποίες έχουμε βρει, θα τις χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια γενετιστές και βελτιωτές φυτών με στόχο να δημιουργήσουν νέες ποικιλίες ανθεκτικές στην ξηρασία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι οι προβλέψεις σε σχέση με το μέλλον για την επάρκεια νερού είναι πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου εμείς ζούμε και βιώνουμε την γεωργική μας παραγωγή. Η επιλογή του σιταριού ως αντικείμενο της έρευνας δεν ήταν τυχαία, μιας και αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες καλλιέργειες της ελληνικής γεωργίας. Το σιτάρι είναι βασικά μια ξηρική καλλιέργεια, δηλαδή μια καλλιέργεια που καλύπτει τις υδατικές της ανάγκες από τις βροχές, χωρίς πρόσθετη άρδευση. Οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας, δηλαδή οι βροχεροί χειμώνες και η ξηρή άνοιξη, συμπίπτουν με τις υδατικές απαιτήσεις του σιταριού και γι' αυτό το λόγο το σιτάρι καλλιεργείται στην Ελλάδα ως ξηρικό από την αρχαιότητα. Την εποχή εκείνη καλλιεργείται ένα άλλο είδος σιταριού, όχι πολύ γνωστό σήμερα, το δίκοκο στάρι, που βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με το σημερινό σκληρό στάρι, αλλά δεν είχε σημαντική παραγωγικότητα. Έτσι, η καλλιέργειά του υποκαταστάθηκε βαθμία από την καλλιέργεια του μαλακού σιταριού. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε βασικός πυλώνας στην προσπάθεια του γεωργικού εξυγχρονισμού της χώρας και συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο σε αρχαιότητα πανεπιστήμιο της χώρας μας, μετά το Καποδιστριακό της Αθήνας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ιδρύθηκε το 1920 από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου και στόχο του έχει την εκπαίδευση επιστημόνων υψηλού κύρους, ούτως ώστε να βοηθήσουν στην γεωργική ανάπτυξη της χώρας. Η έρευνα για το σιτάρι δίρκησε 3 χρόνια και βασίστηκε σε πειραματική μελέτη και μετρήσεις σε χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πειραματισμός ξεκίνησε τον χειμώνα του 2002 με το πρώτο πείραμα στον Αγρό. Ακολούθησαν άλλα 2 πειράματα, το 2003 και το 2004 και η συλλογή των δεδομένων ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2005. Ο Μιλόν ήταν ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδος, είχε την αρχική ιδέα, την ευθύνη του σχεδιασμού του πειράματος και την καθοδήγηση των 2 υποψηφίων διδακτόρων, κυρίου Ανδρέα Παπασταύρου και Γιώργου Λίβανου. Την παρακολούθηση των εργασιών του πειράματος, καθώς και των μετρήσεων, είχε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Γαριφαλιά Οικονόμου. Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν στον αγρό του Εργαστηρίου Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη μηχανισμών προσαρμογής του σιταριού σε συνθήκες ξηρασίας, ώστε να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση του διαθέσιμου νερού. Το νερό είναι ο πλέον περιοριστικός παράγοντας στη γεωργία. Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, με τη μείωση των βροχοπτώσεων και την αύξηση της εξάτμισης, τα υδατικά αποθέματα αναμένονται να εξαντληθούν. Εάν επίσης λάβουμε υπόψη μας ότι το 85% των υδατικών αποθεμάτων καταναλύσκεται από τη γεωργία, η σωστή διαχείριση του νερού και δεύτερον, η επιλογή καλλιεργειών και τοπικών ποικιλίων με αντοχή στην ξηρασία είναι μία πολλά υποσχόμενη στρατηγική. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο στηρίζεται η ερευνητική μας δραστηριότητα. Συγκεκριμένα μελετούμε πληθυσμούς σιταριού με αντοχή στην ξηρασία, μελετάμε τους προσαρμοστικούς μηχανισμούς τους, ώστε να αποτελέσουν μια βάση για βελτιωτικούς σκοπούς μαζί με την αύξηση των αποδόσεων, να βελτιωθεί και η αντοχή τους στην ξηρασία.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν στην αξιολόγηση 10 βιοτύπων μαλακού και 10 βιοτύπων σκληρού σιταριού σε πειράματα αγρού για 3 συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους κάτω από συνθήκες διαβαθμισμένης άρθρευσης. 20 πληθυσμοί μαλακού και σκληρού σιταριού καλλιεργήθηκαν επί 3 καλλιεργητικές περιόδους για την αξιολόγηση της αντοχής τους στην ξηρασία. Οι πληθυσμοί αυτοί καλλιεργήθηκαν στο αγρόκτημα του Εργαστηρίου Γεωργίας, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτω από στέγαστρο. Το στέγαστρο τοποθετήθηκε για να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες βροχοπτώσεις και να αξιολογήσουμε την κατάστασή του βάσει του νερού που διαθέσαμε εμείς αποκλειστικά. Έγιναν μετρήσεις πάνω στην αύξηση του ριζικού συστήματος, στο ρυθμό γύρανσης των φύλων, στη συστροφή των φύλων, χαρακτηριστικά που σχετίζονται άμεσα με την αντοχή στην ξηρασία. Τώρα, ο βαθμός της προσαρμοστικότητας των πληθυσμών αυτών στην αντοχή στην ξηρασία αξιολογήθηκε βάσει του υδατικού δυναμικού και συγκεκριμένα την παλινδρόμηση του υδατικού δυναμικού, ένας δείκτης που προτάθηκε από τους Καραμάνο και Παπαθεοχάρη το 1999 και θεωρείται ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την αξιολόγηση της αντοχής στην ξηρασία. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι κάθε πληθυσμός, παρόλο που όλοι αυτοί οι πληθυσμοί ανήκουν στο ίδιο είδος, παρουσίασε δική του στρατηγική ως προς την αντοχή στην ξηρασία. Ποιο ήταν όμως το πιο σημαντικό έβριμα της έρευνας? Το προϊόν της έρευνας αυτής θα είναι οι γενετιστές πλέον να αποκωδικοποιήσουν τα γονίδια τα οποία είναι υπεύθυνα για την έκφραση αυτών των χαρακτηριστικών και του τρόπου κληρονόμησής τους, ώστε να προβούν στη βελτίωση των εμπορικών ποικιλιών και παραπάνω με την αυξημένη αντοχή τους στην ξηρασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πληθυσμός Κοντοπούλη, με περιοχή προέλευσης στη Λίμνο. Ένας πληθυσμός που έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στην ξηρασία και μάλιστα κάτω από συνθήκες ελληματικής άρδευσης φάνηκε να είναι πιο παραγωγικός από ό,τι από συνθήκες επαρκούς άρδευσης. Η προσπάθεια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έτυχε εθνικής αναγνώρισης ύστερα από βράβευση που έλαβε από την Ακαδημία Αθηνών το έτος 2008. Η έρευνα εκδόθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε ένα τόμο 240 σελίδων στην αγγλική γλώσσα. Υποβλήθηκε για βράβευση στην Ακαδημία Αθηνών και βραβεύτηκε με το βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη της Τάξης των Θετικών Επιστημών, που εκτός από την εφημομνία είχε και χρηματικό έπαθλο 4.500 ευρώ. Η απονομή της διάκρισης έγινε κατά την πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών στις 30 Δεκεμβρίου του 2008. Σήμερα η ομάδα βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο πειραμάτων σχετικά με την αξιολόγηση του κρυθαριού, ενώ σιτηρούν με μακρά ιστορία καλλιεργητικής πρακτικής. Ως γνωστόν, το κρυθάρι είναι μια καλλιέργεια αρχαιότερη του σιτεριού. Μέρος του προγράμματος χρηματοδοτείται από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και αφορά στην αξιολόγηση όχι μόνο των ποικιλιών και των πληθυσμών ως προς την αντοχή στην ξηρασία, αλλά για την αύξηση της αποδοτικότητας σε βίνη. Ως γνωστόν, η βίνη χρησιμοποιείται για την παραγωγή της μπύρας. Ένα πρόγραμμα πολλά υποσχόμενο για την αγροτική οικονομία της χώρας μας. Σκόπιμη κρίνεται η διερεύνηση για την αξιοποίηση εργαλείων και φορέων, οι οποίοι θα προάγουν περαιτέρω την έρευνα. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς μας αυτής θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ επωφελώς για τη χώρα μας με τη δημιουργία νέων ποικιλιών με αυξημένη αντοχή στην ξηρασία. Το καταλληλότερο εργαλείο για την κατεύθυνση αυτή είναι το Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης, με μακροχρόνια προσφορά στην εθνική οικονομία, με τη δημιουργία πληθώρας ποικιλιών σιτηρών που καλλιεργήθηκαν για μακρά σειρά ετών σε όλη τη χώρα. Η χρηματοδότηση παρόμοιων καινοτόμων ερευνών, αλλά και η αξιοποίηση της νέας γνώσης από τους γενετιστές, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα, φαντάζει για την ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ως η καλύτερη ανταμοιβή. Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιμο και πλούσιο γενετικό υλικό, το οποίο αποτελεί αναμφισβήτητη πολιτισμική μας κληρονομιά. Θα είμαστε ευτυχείς αν βλέπαμε να χρηματοδοτείται έρευνα για τη συλλογή, διατήρηση και αξιοποίηση αυτού του υλικού για τη δημιουργία ποικιλιών προς όφελος όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητος.
Θα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς εάν βλέπαμε τις προσπάθειές μας να ευοδώνονται με την αξιοποίηση των δεδομένων μας για τη δημιουργία νέων ποικιλιών από τους γενετιστές.